Συμμαθητές αλλά και γειτόνι, Ανδρέα, έπαιζαν εδώ στην γειτονιά αυτή διάφορα παιχνίδια. Έχουμε τον κύριο εδώ κοντά μας, ο οποίος έτσι μας έχει πει κάποιες ιστορίες. Είναι το σχολείο του εδώ πίσω μας. Τι θυμάστε ακριβώς? Εδώ ήταν το σχολείο παλιά, μετά έγινε καφενείο. Όταν χτίστηκε το καινούργιο το σχολείο, εδώ ήταν το καφενείο του Ανδρέα Μπακαλιά. Εδώ είναι αυλή, παίζατε εδώ με τους φίλους. Ναι, ήταν πίσω, ήταν η αυλή του σχολείου, κουβέζαμε. Αυτά. Το σπίτι σας, από εδώ. Είναι από την άλλη μεριά, 200 μέτρα κάτω. Και τώρα εδώ βρεθήκατε σήμερα μαζί με τους φίλους σας, τους συμμαθητές σας. Ναι. Φίλοι Πώς συμμάθητες. αισθάνεστε που τους έχετε δει ξανά έξω? Πολύ άβολα. Πολύ άβολα γιατί λείπω και 40 χρόνια από την πατρίδα εδώ. Είμαι από Αυστραλία. Τι να πούμε άλλο. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε, Ανδρέα, ότι αυτό φαίνεται έτσι να έφερε και πιο κοντά τους ανθρώπους που διέμεναν εδώ σε αυτή την περιοχή, βλέπουν το σχολείο τους, κάποια καταστήματα, βλέπουν τους δρόμους εδώ που έπαιζαν διάφορα παιδικά παιχνίδια, είναι όλοι συγκινημένοι. Αρχικά είχαν έτσι αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον, αγκαλιάστηκαν έξω από το σχολείο τους και διηγούνται διάφορες συγκλονιστικές ιστορίες που έζησαν ως μικρά παιδιά πριν να τα εγκαταλείψουν και να φύγουν. Κατερίνα.